κατά πόσο πηγαίνουμε σαν νομός σε παράταση των μέτρων. Δύο ερωτήματα. Έχετε πληροφόρηση για το θέμα αυτό, εάν έχει κλειδώσει το θέμα της παράτασης, και ποια είναι η εικόνα που έχετε για την κατάσταση στην περιοχή μας όσον αφορά την διαχείριση αυτού του lockdown? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μας έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί η περιοχή μας έχει αρκετά θέματα να αντιμετωπίσει και αυτό το μέτρο πολλαπλασιάζει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα. Όμως δεν υπήρχε και εναλλακτική λύση. Πρέπει να αναχαιτιστεί ο ιός στο ξεκίνημά του, γιατί αν πολλαπλασιαστεί μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα συνεχιστεί το lockdown στο τέλος της εβδομάδος, ίσως και την Παρασκευή να είναι η τελευταία μέρα. Το συμπέρασμα αυτό το βγάζω καταρχήν από την εκτίμηση που κάνω το τι συμβαίνει στο νομό μας, από τις πληροφορίες που έχω συζητώντας με τον αρμόδιο υπουργό, καθώς επίσης και με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το νοσοκομείο για τα πόσα κρούσματα έχουμε. Φαίνεται ότι άρχισε μία πτωτική πορεία και αυτό είναι προϋπόθεση για να μην έχουμε πρόβλημα. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι έγινε μία πάρα πολύ καλή διαχείριση από την πλευρά του κόσμου, από την πλευρά των φορέων, από την περιφέρεια, από τους δήμους, και η κατανόηση, η καλή συνεργασία και οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις των εμπορικών συλλόγων, του επιμελητηρίου και γενικά των φορέων έκανε την διορθωτική κίνηση να ανοίξουν τα μαγαζιά λιανικής πώλησης, και επίσης θεωρώ ότι η υπεύθυνη στάση του κάθε πολίτη του νομού μας θα φέρει και το θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή να μην έχουμε περαιτέρω διάδοση και να μπορέσουμε να ανοίξουμε και να λειτουργήσουμε στο στήνουλο. Έτσι και αλλιώς ο ιός έχει μελετηθεί και είναι πολύ απλός. Θέλει μονάχα τη μάσκα, να πλένουμε τα χέρια και να κρατάμε τις αποστάσεις. Είναι πολύ λίγο για να το κάνει ο καθένας από εμάς, όχι μόνο για την υγεία μας, αλλά νομίζω ότι το οφείλουμε στους βιοπαλαιστές, το οφείλουμε στους συναδέλφους μας, στους γείτονές μας, στον κάθε πολίτη που προσπαθεί για το μεροκάματο. Στο κοινωνικό σύνολο.